Ναι, το πληροφορήθηκα και εγώ, κύριε Λασκαράτο, το θέμα αυτό. Καταρχάς πρέπει να πω κάτι που είναι διαδικαστικό. Δεν είχε καμία δουλειά η εισαγγελέας διαφθοράς, η κυρία Τουλουπάκη, να παραλάβει τα έγγραφα και να κάνει έκθεση ή κατάθεση. Σε αυτό είναι μία πράξη ανακριτική, η οποία απαγορεύεται τη στιγμή που έχει πάει η υπόθεση στη Βουλή. Η Βουλή, όπως ξέρετε, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την προκαταρκτική εξέταση ενεργεί ως ο εισαγγελέας που ασκεί καθήκοντα προκαταρκτικής εξέτασης. Λοιπόν, από τη στιγμή που η δικογραφία έχει φύγει και έχει πάει στη Βουλή, η κυρία Τουλουπάκη, σύμφωνα με τους κανόνες της δικονομίας αλλά και του κανονισμού της Βουλής, δεν είχε καμιά απολύτως δουλειά να παραλάβει τα έγγραφα αυτά και να κάνει έκθεση εκτάθεση. Το γιατί το κάνει είναι ευνόητο. Τι έπρεπε να γίνει σε όλα αυτά, θα έπρεπε αυτός που της πήγε τα έγγραφα, νομίζω η Κελέση, η μάρτυρας, θα πήγε τα έγγραφα, να της πει ότι πρέπει να πηγαίνετε στον πρόεδρο της προκαταρκτικής και θα τα καταθέσετε εκεί. Δεν έχω καμία εξουσία εγώ. Έχουν φύγει εξουσίες. Να γίνει φανερός, να γίνει εντελώς. Να τα στείλει με τον δικηγόρο του. Με τον δικηγόρο του, με οποιοδήποτε άλλον. Το αν είναι προστατευόμενος μάρτυρας ή όχι είναι ζήτημα για το οποίο δεν δεσμεύεται η προκαταρκτική. Μου δόθηκε η ευκαιρία να τα πω σε συναδέλφους σας, να γράψω και σχετικά άρθρα. Δεν δεσμεύεται η Βουλή από την μέχρι τότε ασκηθήσα προκαταρκτική, διενεργηθήσα προκαταρκτική εξέταση. Η Βουλή ξεκινάει από το μηδέν. Η Επιτροπή της Βουλής ξεκινάει από το μηδέν. Άρα, δηλαδή, και έχει υποχρέωση να εξετάσει τους μάρτυρες. Και η Βουλή θα κρίνει, κύριε, δηλαδή η προκαταρκτική. Κύριε Υπουργέ, να πάμε στην ουσία. Στην ουσία που έγινε χθες και τώρα, αυτό που. Όχι, επί της ουσίας. Προηγουμένως εγώ φώναζα. Είδαμε σε όλα τα site. Σε όλα τα site, τα ιδιόχειρα σημειώματα που πήγε η κυρία Τουλουπάκη στην Επιτροπή της Βουλής, τα είδαμε σε όλα τα site δημοσιευμένα. Μια Επιτροπή της Βουλής, λοιπόν, η οποία είναι από Έλληνες βουλευτές όλων των κομμάτων, είχαν βγάλει φωτογραφίες, τα έγγραφα και τα μοίρασαν. Και μας έλεγε ο Κώστας Κωνσταντόπουλος. Και τα μοίρασαν, κύριε. Από όλες τις πλευρές, κύριε Υπουργέ, τα μοίρασαν. Ποιος μάρτυρας θα δεχτεί να πάει να καταθέσει την Επιτροπή? Αυτό θα μπορούσε να μην τα πάει ο μάρτυρας, εφόσον θεωρείται ότι είναι προστατευόμενος, να τα στείλει με κάποιον συνεργάτη του ή με κάποιον δικηγόρο. Και να πει που του έχει εμπιστοσύνη να κατατεθούν στην προκαταρκτική επιτροπή. Δεν είχε, εγώ λέω τώρα το δικονομικό. Το γιατί το κάνουν αυτό είναι ευνόητο και ξέρουμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Για να ενοχοποιούνται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Α, δηλαδή είναι ψεύτικα συνέματα ή δεν πάμε στην ουσία? Εγώ δεν έχουμε την αλήθεια, δεν τα ξέρω, δεν είμαι γραφολόγος. Αν δέχεται την αλήθεια, έχει πει ψέματα ο κ. Σαμαράς, κύριε Αθανασίου. Ο κύριος Σαμαράς τι είπε? Είπε τον είδε δύο φορές μπροστά στις κάμερες. Σωστό. Τώρα έχει στείλει ένα έγγραφο. Αν είμαστε μπροστά στις κάμερες εμείς οι δύο, κύριε Υπουργέ, και να μοιράζουμε χαρτιά ένα στον άλλο, δεν γίνεται. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι συνήθες. Το να στείλει αυτό. Μόνο το σεβασμό σας έχω. Δεν είναι συνήθες. Αυτό εξ όσων γνωρίζω. Μπορεί να υπήρχε μια άλλη λόγια. Πήγαν αυτές οι επιστολές, τα συνόματα αυτά. Πήγαν παραμονές όταν έγινε το φόρουμ στο Νταβός. Πότε έγινε αυτό? Τον Ιανουάριο του 2014, η τελευταία που πήγε. Μα εδώ λένε ότι στον πρωθυπουργό του κύριο Σαμαρά η βαλίτσα δίθεν πήγε το 2013. Και βλέπετε λοιπόν τι αντιφάσεις υπάρχουν και μεταξύ των δύο μαρτύρων. Ο ένας λέει ότι τα πήγανε με τροχύλατη βαλίτσα, μετά λένε ότι δόθησαν μέσω για το project για το Harvard, για να γίνουν αυτοί, για να υλοποιηθεί το project Harvard. Όλα αυτά, ακούστε, είναι αν μελετήσει κανείς και με μεγάλη προσοχή τις καταθέσεις, ειδικά τις Κελέση, η οποία δίνει 9 καταθέσεις, και θα δείτε ότι δίνει στις τρεις πρώτες καταθέσεις, οι οποίες διαρκούν 10 ώρες και 40 λεπτά. Όπως σας λέω, κύριε Μερτζάνη, 10 ώρες και 40 λεπτά. Ωραία, σας λέω εγώ λοιπόν που τα έχω διαβάσει. Όπως κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να τα διαβάσει. Δίνει 10 ώρες και 40 λεπτά καταθέσεις και στην τέταρτη κατάθεσή της θυμάται ότι εμπλέκονται πρώην πρωθυπουργοί. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν ένα καλωστημένο, το είπα και άλλη φορά και δεν διστάζω να το πω και τώρα, ένα καλωστημένο παιχνίδι για να ενοχοποιηθούν τα πολιτικά πρόσωπα. Και δεν θα πω στην κατάθεση το άλλο, ότι μία κατάθεση σταματάει με μία άλλη γραμματοσειρά σε ένα κομπιούτερ και με στικάκι ξεκινάει άλλη γραμματοσειρά. Κύριε Θανασίου, αλλά είναι ζητήματα ουσίας. Και από το χώρο της δικαιοσύνης και ωραία, αυτά που ακούγονται ταράζουν και τον κόσμο στη λογική να του ότι είναι ένας θεσμός εγώ, τον οποίο αμφισβητείτε εσείς οι ίδιοι άνθρωποι που τον υπηρετείτε. Με αυτόν τον τρόπο που μας μιλάτε αυτή τη στιγμή. Συναδέλφου σας αμφισβητείτε. Και με τη μήνυση που έκανε ο κύριος Σαμαράς κατά των εισαγγελέων. Τι απαντήσω, δεν ταράζεται αυτό?
αυτός ο θεσμός. Τι έπρεπε δηλαδή... να κάνει ένας στιγόμενος πολίτης. Δεν ξέρω, σας ρωτάω, και ίσως επειδή εσείς έχετε πει, ήσασταν και υπουργός επί κυβέρνησης Σαμαρά. Επί των ημερών σας, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και αυτή η επέκταση στα πολιτικά πρόσωπα του νόμου, που τώρα τον αμφισβητείτε πάρα πολύ. Όχι, όχι, κύριε Επιχειρηματία. Θα σας δώσουμε το λόγο τώρα, θα μας απαντήσετε. Κάντε τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσουμε. Ναι, 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 βεβαίως, θα έχετε όλο το χρόνο. Απλά ρωτάω ότι επειδή εσείς, ειδικά εσείς, είσαστε μέσα από αυτό το χώρο και κάνετε αυτές τις τοποθετήσεις, πείτε μου πώς μπορεί ο απλός πολίτης να μπει στη διαδικασία μετά να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη. Δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή, εάν κάνει ένας δικαστικός λειτουργός ένα λάθος, μία παράβαση, αν είναι ή σκόπιμη ή από αμέλεια. Λέω, παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι είναι σκόπιμη αυτή. Δεν πρέπει ο πολίτης να αμυνθεί και είναι αλάθητος ο δικαστικός λειτουργός. Μιλάτε για ένα πρόσωπο, γιατί εγώ έτσι όπως έχω καταλάβει και η μήνυση δεν πάει μόνο σε ένα απαντήσω. Πρόσωπο, εγώ, αλλά και. Εγώ σας άκουσα. Μια συνωμοσία, κύριε Θανάση. Ναι, ακούστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Βάζει μια συνωμοσία η οποία ξεκίνησε από το FBI, κύριε Θανασίου. Συγγνώμη, όχι, σας ακούστε, το FBI κάνει την έρευνα διεθνώς. Κύριε Θανασίου, ξεκίνησε από εκεί η έρευνα. Ναι. Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, δεν τα ανακάλυψε η Ελλάδα. Ξεκίνησε από εκεί η έρευνα. Ναι, αλλά δεν ενοχοποιήθηκε. Και μετά έστησε συνωμοσία η Ελλάδα και αν έχετε FBI να στηθεί μια συνωμοσία στις μπράτες. Δεν ελέγχει. Το FBI δεν ελέγχει. Ακούστε, δείτε. Είναι μια υπηρεσία όμως, είναι μια υπηρεσία, είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτό. Ανοίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, το FBI. Δεν είναι ένα τυχαίο. Θα σας εξηγήσω τώρα. Θέσατε πολλά θέματα. Ναι, ναι, να δώσουμε το τώρα έχω την υπομονή να απαντήσω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο. Πράγματι, ο νόμος αυτός επεκτάθη επί των ημερών. Εγώ ήμουν ο εισηγητής του νομοθετήματος. Τι προέβλεπε η παλιά νομοθεσία από το 2001, ότι μπορεί να υπάρχουν προστατευόμενοι μάρτυρες όταν έχουμε εγκλήματα τα οποία έχουν σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις ή με εγκληματικές οργανώσεις. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έκανε μια σύσταση. Δεν ήταν, όπως λάθος γράφεται, οδηγία ή απόφαση πλαίσιο. Και έκανε μια σύσταση να αν μπορούμε να επεκτείνουμε αυτή την προστασία και για τα οικονομικά εγκλήματα, δηλαδή για τη διαφθορά που έχουν σχέση με τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αλλά και για το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδα αυτό καταρχάς με μια επιφύλαξη. Έλεγα τι μπορεί να χρειάζεται αυτό για να υπάρχουν προστατευόμενοι μάρτυρες. Τους λέει μάλιστα μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή που πρέπει να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον. Επειδή ήταν ένα σοβαρό θέμα, ενημέρωσα τον Σαμαρά και μου λέει: εγώ, αν και δεν είμαι νομικός, μου ακούγεται καλά, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην πρέπει να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον. Έβαλα όμως, μετέφερα όχι απλά τις διατάξεις, δηλαδή, τώρα δεν θέλω να κουράζουμε τον κόσμο, τις ποινικές διατάξεις που έχουν σχέση με τη δωροληψία και τη δωροδοκία των αξιωματούχων, των κρατικών αξιωματούχων, μόνο στην διάταξη η οποία υπήρχε για την εγκληματική οργάνωση. Εδώ συγκεκριμένα έβαλα και άλλη ασφαλιστική δικλίδα. Ποια ήταν ασφαλιστική δικλίδα, γιατί το έκανα αυτό. Το έκανα αυτό για να προστατεύσω την πολιτική ζωή του τόπου και τους πολιτικούς από ενδεχόμενες ανώνυμες ή αβάσιμες κατηγορίες. Τι είπα, ότι ναι, θα βάλεις ένα μάρτυρα, θα τον κρίνεις εσύ ο εισαγγελέας διαφθοράς, ότι τον κρίνεις προστατευόμενο μάρτυρα, αλλά όμως, εγώ θέλω να βάλω ένα φιλτράρισμα της δικογραφίας. Βάζω λοιπόν και τον αντισαγγελέα του Ρίου Πάγου, ο οποίος έχει την εποπτεία επί των εισαγγελέων διαφθοράς, τι να κάνει, να κρίνει και εκείνος ένα δεύτερο μάτι, εάν πρέπει να χαρακτηριστούν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και να τύχουν προστασίας. Αυτό έκανε λοιπόν. Δεν σημαίνει αυτό ότι αμφισβητούμε αυτή τη στιγμή τη διάταξη ίσα-ίσα και τώρα ακόμα την υποστηρίζω. Αυτό που αμφισβητώ είναι τα λάθη που έγιναν πρώτον από την κυρία Τουλουπάκη. Γιατί δεν τους κήρυξε μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Ξέρετε κύριε Μιχελιδάκη ότι έστειλα έγγραφο, το οποίο εδώ είναι και ευθύνες, έχει ο πρόεδρος της Βουλής, πράγματα που του είπα και δεν χαρίζομαι σε κανέναν και τα λάθη τα λέω. Έκανα έγγραφο. Εγώ και έβαλα κι άλλους και υπέρψα βουλευτές, το οποίο κατέθεσα 16 Δευτέρου του 2018 στον κύριο εισαγγελέα, ο οποίος ασκεί την εποπτεία. Και το λέω, ακούγεται, μάλιστα βγήκε και η υπεύθυνη του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού και είπε ότι έχει έγκριση από τον αντισαγγελέα διαφθοράς. Εάν δείτε τις καταθέσεις όλες που παίρνουν, δεν υπάρχει καμία έγκριση από τον εισαγγελέα διαφθοράς. Από τον κύριο Παπαγεωργίου. Αναγκάζομαι λοιπόν να το μάθω εγγράφως. Αν υπάρχει έγγραφο, γιατί σας λέω είναι όλα στημένα. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι που το λέω, γιατί. Είναι κακό. Όχι, να τελειώσω. Ναι, ναι, είναι για μένα, καταλάβει και ο κόσμος, γιατί δεν θέλω να πέφτει τίποτα κάτω. Έτσι, κύριε Μερτζάκη, μισό λεπτό να μου επιτρέψετε. Έθεσε ένα πολύ σωστό ερώτημα, με πολύ καλή απορία η κυρία
Μιχελιδάκη, η οποία δεν είναι απορία δική της, απορία του κόσμου. Και οφείλω να απαντήσω. Κάνω τα έγγραφα λοιπόν και λέω: θέλω να μου γνωρίσετε, κύριε Εισαγγελέα, εάν έχετε εγκρίνει. Το θέλω αυτό, διότι ως βουλευτής θα πάω να ψηφίσω, θέλω να ξέρω αν είναι νόμιμη η διαδικασία. Που απαντάει ο κύριος Παπαγεωργίου στις 20 Φεβρουαρίου. Το έγγραφο μου είναι 16 Φεβρουαρίου. Λέει ότι δεν το στηρίξαμε καταρχάς με τις πράξεις 12 που είναι την Κελέση, 13 που είναι του Σαράφη και ένα του 18 του Άλβο Μάρτιναν. Γιατί τότε λέει με μια διάταξη που επικαλέστησαν οι εισαγγελείς Ζάφαρ που είναι λάθος, δεν χρειαζόταν. Όμως λέει στις 9 Δευτέρου του 18 εγκρίναμε άλλη πράξη της εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς στην υπερίθμη 3 του 18 εκδοθεί σε σύμφωνα με τη διάταξη του 45Β. Είναι αυτό το οποίο είχα βάλει εγώ στον κώδικα ποινικής δικονομίας για να προστατεύσω το πολιτικό σύστημα. Αυτό που είσαι είπε ότι θέλει ένα φιλτράρισμα η υπόθεση και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς αφού ανέπτυξα όλη το σκεπτικό γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό, να μην γίνονται καταχρήσεις που έγιναν. Με την οποία τα λόγω πρόσωπα χαρακτηρίστηκαν εκ των υστέρων μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Άρα έχει παρακαμφθεί αυτή η ασφαλιστική δικλίδα που μας περιγράφει. Αυτό ακριβώς και ναι, κυρία Μιχαλητάκη, και αν θέλετε να σας δείξω ενδεικτικά την πρώτη κατάθεση. Και μάλιστα δε έχει τριπλό λάθος. Το πρώτο λάθος που έκαναν. Δεν ξέρω τώρα, να μην πω. Ναι, επειδή είναι πολλά τα χαρακτηριστικά. Όχι, εγώ κύριε Θανασίου, δεν θέλω να πάμε. Τελείωσα. Δεν θέλω να κάνουμε δίκη. Τελείωσα. Κάνω λάθος. Δεν το κάνει. Ναι, αλλά εδώ όμως το ερώτημα της κυρίας Μιχαλητάκη είναι σωστό, αλλά πρέπει να πάρουμε μια απάντηση. Ότι δηλαδή λέμε ότι αμφισβητούμε το κύρος της δικαιοσύνης. Μα διαβάσατε κάτι από την επιστολή του κ. Παπαγεωργίου. Δεν το κάναμε τότε γιατί υπήρχε αυτό. Θεωρείτε ότι κάναν λάθος ερμηνεία. Γιατί δεν το κάναμε τότε. Γιατί έτσι θεωρείτε ότι εσεί κάναν λάθος ερμηνεία. Αυτή το έγγραφο πήγε όμως στον πρόεδρο της Βουλής. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Εσείς είπατε, διαβάσατε, ότι τότε δεν το κάναμε γιατί βάσει αυτού του άρθρου δεν το κάναμε. Ναι, δεν χρειαζόταν. Εσείς θεωρείτε ότι είναι λάθος. Ναι, ναι. Είναι ερμηνεία. Όχι, δεν είναι ερμηνεία. Το λέγουμε. Γιατί τον κύριε αργότερα, μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Τότε θεωρήσαμε. Τι να κάνω τώρα. Δηλαδή. Εσείς το είπατε, σας είπαν ότι τότε βάσει αυτού του κουτέτου. Όχι, δεν το λέω εγώ. Το λέει στο έγγραφο. Μα αυτό εσείς το διαβάσατε. Δεν το ξέρω. Ο εισαγγελέας που ασκεί την εποπτεία λέει ότι δεν χρειαζόταν με τη διάταξη που το φέρανε. Όμως αργότερα διορθώνουνε και με άλλη πράξη του κηρύσσουν δημοσίου συμφέροντος. Όμως και αυτή η πράξη είναι λάθος, γιατί σας είπα. Πάντως, κύριε Θανασίου, επειδή είστε νομικός, ήσασταν υπουργός, επειδή είστε λειτουργός δικαιοσύνης, όσοι στη ζωή. Σεβόμενος αυτό, εσείς δεν θα πρέπει να λέτε σε αυτούς που λένε ότι είναι κουκουλοφόροι μάρτυρες. Ότι δεν είναι ότι, ναι, δεν το κόμμα σας, ο αντιπρόεδρός σας, το κόμμα σας. Εντάξει, αυτό είναι μια πολιτική έκφραση. Δεν είναι πολιτική έκφραση. Τώρα οι κουκουλοφόροι και οι συμμορίτες δεν είναι πολιτική έκφραση. Το πάμε σε άλλο θέμα. Εγώ θέλω να μείνω στα νομικά για να καταδείξω τι σκευωρία έγινε. Έπρεπε λοιπόν, πρώτα-πρώτα δεν μπορούσε να γίνει κατάθεση εκ των υστέρων, γιατί είναι 9 Δευτέρων. Αυτά τα είπατε και στη Βουλή, τα ξέρω. Εγώ αμφιβάλλω δηλαδή αν έγινε και 9 Δευτέρων. Δεν μπορεί δηλαδή το έγγραφο το δικό μου να είναι πρωτοκολλημένο 16 Δευτέρων, να βγαίνει 20 Δευτέρων. Τώρα πήρατε το χρόνο να το αναλύσετε, τελειώσα. Αλλά και για τους τηλεθεατές λίγο να προχωρήσουμε σε κάτι. Άρα λοιπόν είναι παράτυπα που έγιναν, δεν είχε δικαίωμα, διότι η υπόθεση είχε πάει στη Βουλή. Υπάρχει αυτή η προανακριτική επιτροπή. Έπρεπε όλα να πάνε στην προκαταβολή. Και ο κύριος πρόεδρος της Βουλής όφελε, το κοινοποιήθηκε το έγγραφο αυτό, να τον κοινώσει και πέρα στη Βουλή. Και ελπίζουμε όλοι πραγματικά να προχωρήσουν τα πράγματα και να πάνε στην ουσία. Τώρα, το εάν ο πρόεδρος έγραψε ο Σαμαράς στο σημείωμά του, εσείς τα οικονομικά μιλήστε με τον Σταϊκούρα που είναι εκεί. Μπράβο, λοιπόν, μπήκατε στην ουσία. Να απαντήσω και στην ουσία. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να έχει τόσα στο κεφάλι του, να έχουν τόσα και να θυμάται κάθε λεπτομέρεια. Και φυσικά το σημαντικό θέμα. Γιατί αναφερθήκατε στα διαδικαστικά και καλά κάνετε, γιατί είναι θέματα τα οποία απασχολούν το κόμμα σας και τα υπερασπίζεστε και τα αναλύετε. Εδώ όμως υπάρχει ένα χειρόγραφο σημείωμα και είναι η τελευταία πληροφορία από χθες. Ναι, ναι. Τι λέει το χειρόγραφο? Και εγώ θα επανέλθω. Τι λέει το χειρόγραφο? Πρώτο, είπατε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Δύο τηλέφωνα. Ναι. Είναι το πρώτο μου ερώτημα. Σε αυτό θέλω να επανέλθω. Ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό του καταλογίζουν, έχει πει ότι δεν είχε δει τον άνθρωπο σε κάτι δημόσιες συναντήσεις.
πρόφτασε σε μια δημόσια συνάντηση να γράψει ένα τηλέφωνο, ένα όνομα. Πώς γίνονται αυτά, αυτό να μας πείτε. Πολύ απλό είναι. Όταν θέλει, ζητάνε κάτι από τον Πρωθυπουργό. Πάνε τόσες επισκέψεις δέχεται ο Πρωθυπουργός από πολλούς παράγοντες της πολιτικής ζωής, της οικονομικής, κοινωνικής ζωής του τόπου ή ξένων. Που αν θέλει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, πάρει αυτό το τηλέφωνο του Σταϊκούρα, παράδειγμα, ή του Αθανασίου που είναι Υπουργό Δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει σε αυτή την περίπτωση. Σημαίνει διαπλοκή. Σας παρακαλώ πολύ. Σημαίνει διαπλοκή αυτό. Εμείς δεν προβαίνουμε σε χαρακτηρισμούς. Εμείς δεν προβαίνουμε σε χαρακτηρισμούς. Όχι, εγώ ερωτώ. Για να το καταλάβουμε, γιατί είναι το τελευταίο. Αυτό το σημείωμα δόθηκε σε μία από αυτές τις δημόσιες συναντήσεις. Δεν ξέρω. Εγώ να σας πω, χθες ήμουν με τους Πορτογάλους εδώ και δεν ήρθε καμία επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Αλλά το θεωρώ ότι είναι λίγο γελίο αυτό το πράγμα τώρα να προσπαθεί να συνδυαστεί το ζήτημα αυτό με δίθεν διαπλοκή του Πρωθυπουργού. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια άλλη συνάντηση η οποία λίγο λησμονήθηκε. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, και να φαγηθεί στον αέρα την κουβέντα. Γιατί όπως και εσείς ξέρετε καλά, επειδή το είπατε, όχι, θα σας πάω. Γιατί και εγώ κάποτε έκανα δικαστικό ρεπορτάζ. Ξέρετε ότι οι μάρτυρες δεν τα λένε όλα με τη μία. Υπάρχουν συνεχείς καταθέσεις, το ξέρετε, το έχετε ζήσει. Θυμόσαστε εσείς μετά από 10 ώρες και 40 λεπτά. Δεν το θυμάστε, κύριε Θανασίου. Όχι, μετά σε μία κατάθεση στην επόμενη. Τον πρωθυπουργό τη χώρα, κύριε Μετζάνιε, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί. Δηλαδή πάω να καταθέσω. Δεν μπορεί. Ακούστε. Το ξέρετε κι εσείς καλά, έχετε τεράστια εμπειρία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαι ήρεμος και θα απαντήσω πάρα πολύ καλά. Ακούστε, όταν θέλω να καταγγείλω μία διαφθορά και έχω να καταγγείλω έναν πρωθυπουργό, έναν υπουργό, έναν κλητήρα, έναν γραμματέα, ένα υπάλληλο, αυτό που θα πω πρώτα θα είναι για τα πολιτικά πρόσωπα, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό. Δεν τους θυμάμαι στην τέταρτη κατάθεση ύστερα από 10 ώρες και 40 λεπτά. Και πολύ περισσότερο δεν καταθέτω. Μην τους κατηγορήσουμε για την ιεράρχηση. Μην τους κατηγορήσουμε για την ιεράρχηση. Ακούστε τώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Κύριε Θανασίου, εσείς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και δεν μπορεί να δίνονται καταθέσεις. Θα ήθελα να ολοκληρώσω μια ερώτηση. Εγώ μπορώ να καθίσω όση ώρα θέλω. Όχι, όχι, όχι. Έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Εξελίσσεται πολύ ήρεμα και πολύ έτσι. Συγγνώμη, δεν είναι ήρεμα. Συγγνώμη, γιατί μου λέει ο κύριος Αθανασίου ότι εγώ θα απαντήσω με ψυχραιμία και αυτά και όλοι ήρεμοι μας. Κύριε Αθανασίου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι που νομίζω ότι τον περισσότερο κόσμο, όποια και αν είναι η τοποθέτησή του, πολιτική ή κομματική του προτίμηση, τον αφορά στο ότι αυτή τη στιγμή συζητείται ότι το θέμα της υγείας συνολικότερα, όχι μόνο για την Οβάρτης, είναι μια διασπάθηση δημόσιου χρήματος που αποτιμάται στα 23 δις. Έτσι ακούγεται αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πού και πού θα καταλήξει. Γίνεται χρόνια δηλαδή. Λοιπόν, αυτό βέβαια έχει και ένα. Τοποθετείται και χρονικά. Δηλαδή την 15ετία 2000-2015. Πέραν των όσων ερευνώνται και να δούμε και μακάρι πραγματικά. Να βγει να φτάσουμε στην ουσία και να μην είναι αυτό που λέμε λάσπη στον ανεμιστήρα και να υπάρχει στίγμα για κάποιους ανθρώπους που στο τέλος ενδεχομένως μπορεί και να μην καθαρίσουν το όνομά τους ενώ δεν έχουν τέτοιες ευθύνες ποινικές. Αλλά πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει, κύριε Αθανασίου, για όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, δεν άκουσα από τα χείλη κανενός να βγει και να πει ότι ναι, επί των ημερών μου συνέβαιναν αυτά. Χάθηκαν λεφτά, όπως φαίνεται. Δηλαδή αυτό το λένε σε όλες τις χώρες, δεν το λένε μόνο στην Ελλάδα. Όχι μόνο σε όλες τις χώρες. Θα σα θυμίσω εγώ, το είπε ο κύριος Σούλα, η έκθεση του κυρίου Σούλα. Το ερώτημα για την πολιτική ευθύνη τη Μάριον, για να μην ξεφύγουμε από την Υπουργία. Εγώ δεν θα πω ότι δεν έγινε διασπάθηση χρήματος όσον αφορά την υγεία ή ενδεχομένως και σε άλλο τομείς. Ακούω στα πετρέλαια κλπ. Δεν είμαι ειδικός. Νομίζω οι αρμόδιοι υπουργοί δώσαν εξηγήσεις και μάλιστα και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι επί των ημερών του η δαπάνη η φαρμακευτική μειώθηκε αρκετά. Τα ίδια είπε και ο κύριος Ρουβέρτος. Τώρα, από πού χάνονται τα λεφτά, δεν ξέρω. Για το δημόσιο αυξήθηκε και για τους πολίτες. Ναι, ακούστε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, συμφωνώ. Ακούστε όμως να δείτε τώρα. Είναι ζητήματα τα οποία προέκυψαν από έγγραφα τα οποία κατέθεσαν στην Βουλή η. Ας το πω έτσι σε εισαγωγικά εμπλεκόμενοι υπουργοί. Δεν είμαι ειδικός για να μπορώ να κάνω μια αποτίμηση της δαπάνης του φαρμάκου. Άκουσα όμως και τη συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου, η οποία εμένα με έπεισε με αυτό που είπε. Τώρα, εάν υπάρχουν τώρα πολιτικές ευθύνες ή όχι, είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Η Βουλή όμως, κυρία Μιχελιδάκη, δεν ήρθε για να εξετάσει πολιτικές ευθύνες. Αν θέλει να κάνουν πολιτικές ευθύνες, μπορεί να προκαλέσουν μια προημερησίες συζήτηση στη Βουλή να τα συζητήσουμε αυτά. Εδώ η Βουλή είναι από τις δύο μοναδικές περιπτώσεις που ασκεί
δικαστικά καθήκοντα. Το αδικήματα είναι ποινικά. Αυτό που θα μείνει στον κόσμο μετά είναι αυτοί τα πολιτικά πρόσωπα θα φύγουν άσπελα ή όχι. Και η παραγραφή με τον τρόπο που γίνεται. Και έχουν το δικαίωμα της περάσπισής τους και τα δικά τους τα στοιχεία που θα παραθέσουν για τον εαυτό τους. Απ' την άλλη όμως είναι κυβερνήσεις που ήταν επί χρόνια και όταν πάμε στα νοσοκομεία και δεν υπάρχουν αναλώσιμα, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει τίποτα και η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη. Και λες ότι λένε ότι είναι 23 δις τα οποία εγώ θέλω να αφήσω το θέμα του Βάρτης. Είναι ένα θέμα που μπορεί να γίνει άλλη συζήτηση με τους τομεάρχες μας υγείας. Εγώ δεν είμαι γνώστης στο θέμα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η φαρμακευτική δαπάνη επί κυβερνήσεως Σαμαρά μειώθηκε ουσιοδός. Και προκύπτει από στοιχεία. Τώρα, εάν είναι σήμερα η κατάσταση στα νοσοκομεία καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, νομίζω ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει όταν πάει στα νοσοκομεία. Κύριε Υπουργέ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, δεν έχει σχέση με την Νοβάρτης ούτε με το. Υπήρξε μια ανακοίνωση ενός. Του ΣΥΡΙΖΑ, μια ανακοίνωση κυβερνήτου κόμματος για σχέσεις σας και δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες. Όχι, για θέμα τη σχέση σας με έναν από τους συνηθέντες της Compact 18 Ελλάς. Υπήρξε ένα δημοσίευμα και υπήρξε ανακοίνωση της. Του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το δημοσίευμα. Θα σας απαντήσω. Το είδα και εγώ αυτό. Λυπάμαι πραγματικά όταν το δημόσιο κανάλι, το οποίο. Πρέπει να. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε όλες τις ανακοινώσεις. Ακούστε, λυπάμαι πραγματικά που έκανε μια μονόπλευρη παρουσίαση ενώ μπορούσε να πάρει και εμένα που αναφερόμουν στο δημοσίευμα για να απαντήσω διόντως. Πρέπει να σας πω το εξής. Τι έλεγε το δημοσίευμα, ότι μακρύζεται λίγο όταν αυτός ο. Δεν αυτό σπούδαζε. Δεν ξέρω μόνο. Είναι κάποιος. Γράφτηκε. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Σπούδαζε στην πατρίδα. Μόνο. Καλά, το λέω εγώ γιατί το διάβασα. Σπούδαζε στην Λέσβο. Και ήταν στην ΟΝΕΔ, κάποια στιγμή αποχώρησε από την ΟΝΕΔ και πήγε σε μια πιο δεξιά, τη λένε ακροδεξιά οργάνωση, φύγε από την ΟΝΕΔ, είχε ένα φίλο, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τον Κώστα του Τσαγκλιώτου, ο οποίος είναι και τώρα στην ΟΝΕΔ κάτω, και εκείνος είχε πολλές σχέσεις με τον τότε πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Ανδρέα τον Κρασαρίνη. Σπουδάζαν τα παιδιά, εγώ ως υπουργός είχα δυνατότητα να παίρνω μετακλητούς υπαλλήλους περισσότερους για να βοηθήσω τα παιδιά. Πήρα τον Καρασερίνη στο γραφείο μου και μάλιστα από ό,τι ξέρω τα χρήματα δεν τα έπαιρνε όλα για τον εαυτό του, τα διέθετε από ό,τι έμαθα και δεν με ενδιαφέρει αυτό, να καλύπτουν και τις ανάγκες της ΟΝΕ. Τι δουλειά έχω εγώ τώρα, εάν ο Μακρύς, αυτός έτσι λιγότανε, ήταν φίλος του κ. Τσαγκλιώτου, ένα εξάρτητο παιδί και ηθικότατος άνθρωπος. Και εκείνος γνώριζε τον Καρασαρίνη και βρέθηκε τελικά ο. Μην πούμε το όνομα, δεν απαγορεύεται, θα μας κάνουν μήνυση. Εμένα θα κάνω. Όχι, σε εμάς δηλαδή, αυτό δεν είναι σωστό που έγινε. Γιατί εγώ έχω απέτηση από το δημόσιο κανάλι να είναι αντικειμενικά και μπορούσα να με πάρω να το εξηγήσω. Δηλαδή, τι δουλειά έχω εγώ, γιατί ήταν στο γραφείο μου το τρίτο πρόσωπο.